Όταν ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Χαρδαλιάς, επισκεπτόμενος χθες τη δομή μεταναστών στο Κρανίδι, μιλούσε για μια ελεγχόμενη κατάσταση, προφανώς δεν θα μπορούσε να βανταστεί το τι θα ακολουθούσε. Ελεγχόμενα. Η διαδικασία λήψης δειγμάτων σε 470 μετανάστες και πρόσφυγες που διαμένουν στη δομή ολοκληρώθηκε χθες με αφορμή το κρούσμα κορονοϊού που παρουσιάστηκε σε έγκυο γυναίκα. Σήμερα, μετά και τα αποτελέσματα, χτύπησε κόκκινο συναγερμό. 150 είναι τα κρούσματα που παρουσιάζονται θετικά στο νέο κορονοϊό. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος πανικού. Είμαστε εδώ, ό,τι πρέπει να γίνει θα γίνει με βάση το πρωτόκολλο. Η δομή έχει τεθεί φυσικά σε καραντίνα, ελέγχουμε τα μέτρα ασφάλειας και τα μέτρα υγιεινής, θα ληφθούν τα μέτρα ασφαλείας. Αντιλαμβάνεστε ότι σε όλες τις δομές, από την πρώτη στιγμή προσπαθούμε στο μέγιστο των δυνατοτήτων να αποφύγουμε τη διάδοση του ιού και για την ασφάλεια των διαμένοντων αλλά και των τοπικών κοινωνιών. Με φόντο αυτές τις ανακοινώσεις των 150 ατόμων που νοσούν από κορονοϊό, το επιδημιολογικό φορτίο είναι αυξημένο και στην περιοχή μεταβαίνουν ξανά ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη μαζί με το Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Ετούντων Ασύλου, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ αλλά και κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στη μία ήταν προγραμματισμένη και σύσκεψη στο Δημαρχείο της Ερμιονίδας με τη συμμετοχή του Δημάρχου Γιάννη Γεωργόπουλου και του Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, προκειμένου να γίνει εκτίμηση της κατάστασης και να ανακοινωθούν περαιτέρω μέτρα. Από εκεί πέρα λοιπόν σήμανε συναγερμός. Μάλλον ο συναγερμός είχε σημάνει, αυξημένο συναγερμός, κινητοποιηθήκαμε όλοι. Τεστ κορονοϊού και βρέθηκε θετική. Ακολούθως αντιμετωπίστηκε και αυτό το θετικό κρούσμα ήρθε στο συνεργείο του ΕΟΔΗ εδώ, ώστε να αρχίσουμε να ελέγχουμε και την υπόλοιπη δομή. Είναι 17 εργαζόμενοι, πάρθηκε δείγμα και από τους εργαζόμενους όλους και από τους γιατρούς και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Κρανιδίου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι διαχειρίστηκαν, διακόμισαν την γυναίκα στην οποία προαναφερθήκαμε. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως το ξενοδοχείο ήταν σε καραντίνα από το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης για προληπτικούς λόγους, επειδή βρέθηκε θετική μία εργαζόμενη, η οποία όμως δεν είχε προσέλθει για εργασία τις τελευταίες 12 ημέρες, σύμφωνα και με την ανακοίνωση που έχει υπάρξει.